Από την πρώτη στιγμή, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο Δήμο της Αθήνας πρωτοστατούν και παρεμβαίνουν ώστε να υπάρξει διαβίωση ομαλή μέσα σε συνθήκες κακοκαιρίας για τους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται εδώ στον Ελαιώνα. Μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχουν πάρθει είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα. Για παράδειγμα, το γήπεδο στο Ρουφ έχει θέρμανση η οποία είναι ελλιπής. Το προσωπικό που υπάρχει μέσα στον Ελαιώνα αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να φροντίσει τη μεταφορά των προσφύγων είναι επίσης ελλιπές, παρότι κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Εδώ και τώρα να υλοποιηθούν τα αιτήματα τα οποία ζητάμε από το πρωί με ανακοίνωσή μας. Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες σε ξενοδοχεία, να υπάρχει ασφαλής μεταφορά, να τηρηθούν όλες οι συνθήκες υγιεινής για τη διαβίωσή τους και ταυτόχρονα να γίνουν μαζικά τεστ κατά τη μεταφορά τους. Ούτε σκέψη για στίβαγμα προσφύγων και μεταναστών μέσα σε κοντέινερ που σε συνθήκες πανδημίας κάνουν την κατάσταση εκρηκτική.